Καλησπέρα. Η Μάγκη είναι ένα βίντεο. Βρισκόμαστε στο Σύνταγμα. Και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα βλογκάκι. Αυτή τη φορά θα πάμε από την Ερμού για να βρούμε μοναστεράκι. Αλλά θα πάμε από έναν δρόμο ο οποίος τον συμπεριλαμβάνω άνετα στους πιο αγαπημένους μου δρόμους με αυτοκίνητα, μηχανάκια, λεωφορεία. Φυσικά είναι η κάθοδος μέχρι το μεταξουργείο που περνάμε μέσα από το όλο το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, πίσω μας είναι η Βουλή, εδώ είναι τα συνεργεία, στο βάτο είναι τα κτίρια, τα κυβερνητικά, το Μαξίμου, το Ιστορικό και πάει λέγοντας. Όπως βλέπετε από την πινακίδα εδώ, Σύνταγμα. Και τώρα θα μου πεις, ρε Άγγελε, τι πέρασε να κάνεις εκεί βιντεάκι, τι καλά έχει γίνει κανένα μέρα που στην πρίζα την τελευταία και είπες ευθύνη να χτυπήσει ένα βιντεάκι. Παιδιά, σήμερα είναι καθαρά Δευτέρα. Και εγώ έχω καλή παράδοση με τις γιορτινές μέρες. Απλά τις λατρεύω, μόνο αυτό μου είπα. Αν πάμε όλο ευθεία, θα βγούμε στο νομόνιο. Εδώ μπροστά μας, για όποιον την ξέρει από αυτήν την γενική μάθη ή δεν γνωρίζει, μπροστά μας είναι το Πανεπιστήμιο. Και η Ιστορική Βιβλιοθήκη. Εδώ είναι καλά για βλογκάκι. Λοιπόν, και σήμερα για κάποιον περίεργο λόγο έχει πάρα πολύ φίλε αφρικανική σκόνη. Βλέπετε παντού ο ουρανός είναι θολός. Και αυτό δεν είναι σύννεφο, είναι η χώρα, είναι Αφρική. Θα μου πεις δηλαδή ότι έχει πει και η άνεση, οπότε είναι ένας παραπάνω λόγος να έχει σκόνη Αφρική στον αέρα. Δεν είναι, μπορείς να κυκλοφορήσεις. Αν είχε αέρα και σκοφόσουν όλη τη φωνή στα μούτρα, τότε εκεί θα έχει πρόβλημα. Περνάνε και τα λεωφορεία από εδώ. Μαγκές! Σε λίγες μέρες θα σου δείξω και ένα βιντεάκι σε μέρος έκπληξη. Που εδώ σας θέλω, δεν έχουμε ξαναπάει. Εγώ έχω περάσει, με εσάς δεν έχω πάει. Αυτό έχει πλάκα. Λοιπόν, να σας κάνω και ένα μικρό feedback. Διότι πρόσφατα στο κανάλι μου ανέβηκε το πρώτο ever βιντεάκι στο εκδοτικό χωριό. Ή αλλιώς Designer Outlet. Ή όπως ξέρουν καλύτερα οι περισσότεροι, MacArthur Glen. Και εκδοτικό χωριό το ξέρουν και Designer Outlet. Πες το πως θες. Λοιπόν, μπορεί το βίντεο να είναι και μεγάλο. Μπορεί να είδαμε αρκετά πράγματα, αλλά κάτι το οποίο δεν είμαι καθόλου χαρούμενος είναι ότι δεν το είδαμε όλο. Γιατί έκανα εγώ την παπαριά και χάσαμε πολύ χρόνο στην αρχή και μετά έγινε όλο το θέμα την μπούρδελο. Εντάξει, γι' αυτό πιέω εγώ. Δεν το έχω σκεφτεί. Έκανα κάτι μικρό παπαριά στο βίντεο και βγήκε σκατά. Αντάξει! Έμεινα σχετικά χαρούμενο σε την εξέλιξη του βίντεο. Δεν είναι τόσο χάλια όσο το περίμενα,
Γιατί η αλήθεια είναι ότι εκείνο το βιντεάκι στην, στο αναγκάθι λέει, το έκανα λίγο με το έκανα μέσα στην κοίτα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όπως είχε δει το βίντεο από την αρχή μέχρι το τέλος, θα ξέρετε ότι είχα πάει στο Μαγκάρ στην Βλέν με τη μητέρα μου και μια φίλη μας. Μετά από εκεί χωριστήκαμε, όταν μπήκαμε στο χωριό και χωριστήκαμε. Εκεί η μητέρα μου πήγε στα μαγαζιά για να δει από σφατιάς, για ρούχα και τέτοια, ενώ εγώ έκανα από το γύρο. Τελικά, σε εκείνο το βίντεο έκανα λάθος, διότι είδα ότι, μάλλον δεν είδα, μου προείπανε ότι είχε κοτσόβολο. Άρα δεν είναι τίποτα τεράστιο, είχε τεράστια ποικιλία όπως είναι στο Mall, όπως είναι στο Media Markt, όπως είναι... Και το Golden Hall δεν έχει πολλά τεχνολογικά. Αλλά ο μοναδικός λόγος που εγώ με τη μητέρα μου σε αυτό το μέρος ήταν καθαρά η βόλτα. Για να το απολαύσω. Anyway, μετά πήγαμε στο Λουτράκι. Εκεί γύρισα πολλά βιντεάκια. Μετά πήγαμε και στην Δημητσάνα εκεί σε Λεβίδη. Εκεί και γύρισα βιντεάκι. Πολύ επιτυχημένο αυτό. Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο, η βιβλιοθήκη. Εδώ είμαστε, Πανεπιστήμιο ή το σπίτι μας εδώ. Λοιπόν, πάρω να πάω την επόμενη Δευτέρα. Δεν βλέπω χαρτά του εδώ πέρα. Άρα θα μου πεις αυτή η κίνηση. Τι να μην κάνω πίσω στη μέση του δρόμου να πετάσει χαρτά. Τώρα θα πάω από κάποια άλλη κίνηση στη μέση. Λοιπόν, να είμαστε ειλικρινείς, ότι αυτή εδώ τη συγκεκριμένη διαδρομή δεν είμαι κάνει και μαζί ξανά. Οπότε δεν μας είναι η πρώτη φορά που κάνω αυτό το δρόμο. Δεν είχαμε κάνει ποτέ, είχαμε κάνει πέρυσι το καλοκαίρι. Που ήμασταν, τώρα είμαστε πρωί, όταν είχαμε κάνει πέρυσι εκείνο το βίντεο ήμασταν στις 6 το βράδυ. Πάντα, ήμασταν ακόμα καλοκαίρι, οπότε εκεί δεν σε νοιάζει. Άρα και τώρα φίλε, αγαπητοί μου ζεσταμένοι, γιατί γιορτάζω Πάσχα. Και φέτος είμαι ντετέρμιν να το φτάσω μέχρι σε άλλο άκρο. Και τα βιντεάκια που θα έρθουν από το όμορφο στο μέσα στο καλό και ώρα. Ναι, παιδιά, θα πάμε μέσα στο δοκιμαστή ώρα φέτος. Θα πάμε τον πατέρα μου. Το πατέρα μου είναι η τρίτη φορά που έγινε στο μέτωπο και εμένα είναι η δεύτερη. Αρέσει το μέτσοφο, είχαμε πάει το 2017. Ήταν ό,τι πιο γαμάτο έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Καλύτερα και από το Λουτράκι. Πολύ ωραίο χωριό, πολύ πρωτοποριακό, πολύ παραδοσιακό. Πολύ κρύο συνέχεια. Και φυσικά το σημαντικότατο, μέσα στη φύση. Κάτα μου πες ότι ήταν μέσα στη φύση που πήγες στις Άγγελες. Οπότε δεν κάνει μια διαφορά. Μη σου πω ότι εκεί πήγε ήταν επιστήρωση φύση παρά το μέτωπο. Γιατί το μέτωπο έρχεται όλο. Ενώ στην Σολτάκη ο γραμπάς μας έδειξες, είχε μόνο οικισμούς, δεν είχε χωριά. Βέβαια, έχει ένα χωριό λίγο από πάνω, τα πισία όπως θα λένε. Αλλά δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, είναι πολύ απλό. Ένα πράγμα σαν την Ελευσίνα, π.χ. που έχουμε πάει και μαζί. Καλά, στην Ελευσίνα έχω πάει πάνω από 5 φορές. Αλλά ποτέ με βίντεο. Οπ, να μια στοά. Είτε εδώ. Λοιπόν, τελικά όμως ο ορισμός, η Ομόνοια. Ρε γαμούρι, ήρθε την πιο κατάλληλη ημέρα. Την ώρα με τα κλειστά.
Αλλά και πάλι, πάλι είναι γνωστά, έχει πολύ γίνηση. Εντάξει, από τα βίντεο στο τράκι που έκανα, έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος. Έκανα ακριβώς αυτό που ήθελα. Βέβαια, κάτι ήταν να πήγαινα και στην Κόρινθο για βιντεάκι, που ήταν που είναι περίπου 20 λεπτά με το αυτοκίνητο από το τράκι. Εκεί θα ήταν χαμός να πήγαινα στην Κόρινθο. Από views, από subscribers, από δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά δεν πήγαμε, γιατί είχαμε πολύ λίγο χρόνο στη θέση μας. Είχαμε μόνο 2 μέρες full. Παρασκευή πήγαμε, πήγαμε βράδυ. Αλλά και το Σάββατο. Το Σάββατο μείναμε σπίτι, εγώ κατέβηκα μόνος μου κάτω. Μάλλον για κατέβηκα, με κατέβασαν. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο γιατί το παπάρισαμε λιγάκι. Σε τη ρε φίλε, κάνω ένα λάθος. Ότι σε κάποια σημεία στα βίντεο σταματάω να περπατώ και μιλάω στην κάμερα. Κάτι που θέλω να το αποφύγω γιατί χάνω χρόνο έτσι. Ονομαστεί Blog Σύνταγμα Ενωμόνια Part 2. Γιατί έχω κάνει αποστασία προηγουμένως, άλλο ένα μέρος πέρα στο καλοκαίρι. Στο Σύνταγμα κάνει μόνο ένα, σαν στέκει αυτό θα κάνει 2-3. Λοιπόν, μια εκεί στο ρίχνουμε. Θα μπει στο μία εδώ. Μία εκεί απέναντι. Εν μεσύ, τώρα παρατηρώ, γιατί σε εκεί δεν το βλέπα, δεν είπε το εκείνο κινητό στη χέρια μου, ότι περπατάω, δίνω στην κάμερα τις ταμπέλες, να σας δείξω ένα παράδειγμα. Βλέπετε εκεί τις ταμπέλες. Στο βίντεο το πατήσε και ο πατέρας μου, το σχολίασε και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνω για να τα αλλάξω, γιατί εκεί στις μικρές μπορεί να τους μπερδέσει λιγάκι. Ότι περπατάω, στέλνω την κάμερα στις πινακίδες και μετά από εκεί φαίνεται όλα ανάποδα. Τα γράμματα ήταν ανάποδα, όλα ανάποδα. Ακόμα και εγώ φαίνομαι ανάποδα. Η συνεισία είναι από τα δεξιά είμαι εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί η κάμερα είναι από τα αριστερά. Είναι και ένα λεωφορείο, το οποίο είναι αυτό, το 0-22. Λοιπόν, φέλας, here we are, Ομόνια. Φτάσαμε Ομόνια, παιδιά. Επιτέλους. Βουά, και προλαβάνε τα. Καλά, Εγώ πρέπει να το έχω ξαναπεί και παλιότερα. Καμία σχέση η Ομόνια, η τότε με την τώρα. Είναι από μια δεκαετία. Είναι εδώ παιδιά. Πάμε από κοντά, θα το δούμε. Πανέμορφες εικόνες. Βέβαια το πιο σωστό είναι να έρθω εδώ πέρα με τα μαγαζιά ανοιχτά. Γιατί εκεί είναι η μαγεία. Αυτό τώρα δεν είναι τίποτα με τη σχέση με τώρα να ανοίξω τα μαγαζιά. Εκεί εγώ επέλεξα να το δω για ένα μέρο. Θα μπορούσα να κάνω το πιτάκι μου και να φτάσω ένα χαρτοετό, λέμε τώρα. Ορίστε. Here we are. Σας αναλέω, για μια θέση είμαι προηγουμένος. Με την ομόνια του τότε. Σχέση με την ομόνια του τώρα. Άλλη μία. Λοιπόν, για στην Ομόνια έχω κάνει βιντεάκι από πολλούς μήνες. Α, να, ορίστε, είστε εδώ. Εκεί τα μαζένα είναι ανοιχτά. Μαλάκα, κοίτα θέα. Από εκεί.
Ααα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  Είμαστε στην αρχαία αγορά που φυσικά ήταν κλειστά. Μόνο τα φαγάδια είναι ανοιχτά. Λοιπόν, αυτό δεν το περίμενα. Και όχι ρε γαμώτο, όχι ρε γαμώτο, θα είχαμε πάλι πολύ χρόνο. Έπρεπε το νωρίο να ξεκινήσω πιο νωρίς, πιο μετά. Αλλά ξεκίνησα από το ιστορικό κέντρο, από το Σύνταγμα και τη Βουλή και όπως είμαστε εδώ. Εντάξει, εδώ είναι η Ομόνοια, είναι αρχαία περιοχή, αλλά έτσι όπως είχε συνεχεί τώρα είναι πλέον σύγχρονη. Έχει φύγει από το Παναγιώ, είναι σαν χιόντα. Εντάξει, σαν είμαστε σπέρα με του χρόνου. Αν ήμασταν μία από τις 4 χρόνια πριν, θα ήταν λίγο διαφορετικά. Εδώ θα ήταν περικλήσει, εδώ έκανε την πρόβουση και πάει λέγοντας. Ο περικλήσει ο αρχαίος. Λοιπόν, αν και δεν έχουμε πάει μαζί, εδώ μου θυμίζει λίγο την Πάτρα. Στην οποία έχω πάει 2-3 φορές, αλλά ποτέ μαζί. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να πάμε και βιαστική μαζί στην Πάτρα. Για μονίμη γνώμη είναι ότι πρέπει. Η Πάτρα είναι άθλια, θα λέγα εγώ. Έχουν δύο πανέμορφες περιοχές. Μου ήρθε φλασιά τώρα, φίλε μου, ήρθε φλασιά. Σε μια καφετιέρια εδώ, καθόμασταν παλιά, όταν ήμουν μικρός. Και βλέπαμε εδώ πέρα τα πρεζάκια που κάνανε τη δόση τους. Εδώ τα βλέπαμε, εδώ. Εδώ πέρα το παρτέρι. Ήμουν εγώ, η μητέρα μου και μια φίλη μας. Παλιά, μένα από μια δεκαετία, δεκαπενταετία, κάπου εκεί. Που με έφερε η μητέρα μου πέρα στην Ομόνοια, γιατί θυμάμαι παλιά που λέγαμε να προγραφόταν πέρα η μητέρα μου για τη δουλειά της και με παίρνει μαζί της. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί. Θυμάστε ότι σε κάποια βιντεάκια έχω δηλώσει ότι η Αθήνα γενικά δεν θυμίζει τόσο ευρωπαϊκή πόλη. Λέει, σε κάποια στιγμή στερεί, αλλά σε κάποια άλλα είναι superior. Π.χ. οι εικόνες σαν αυτήν, βλέπεις σε όλη την Ευρώπη. Μια τέτοια πλατεία. Βλέπεις παντού στην Ευρώπη. Αυτή είναι η Παναγία. Δεν εκεί, στην πιτέρια. Έτσι ενέβαινα αυτά πάνω σου, θα τα βάλουν κάτω. Φτάσαμε. Ναι, έχει αγορά. Εδώ είμαστε. Και εδώ, για να μέσα είναι τα Κινέζο μάγαζα. Από μετανάστες Κινέζους. Λοιπόν, εδώ είναι έχει αγορά, έχει αγορά. Με μέσα είναι τα ψαράδικα. Τώρα είναι φουλ στον κόσμο. Αμό στην κυγίλα και στην γυναικίλα. Πω μαλάκια, δεν ξέρω γιατί είναι τα κόσμο. Τα κόσμο εδώ. Πανηγύρι, η ελεξία. Καλά, μην το σκεφτείτε να μου πείτε από εκεί μέσα. Δεν παίρνουμε τίποτα. Δεν θα μπορώ να περάσω όπου θέλω, θα πει ένα κοντίνο, να πιεστώ για ένα κοντίνο περισσότερο. Ή να λεπτύνω, να κάνω δίαιτα. Δεν παίρνουμε τίποτα εκεί μέσα, έτσι όπως είναι. Ξεχάστε το, αποκλείεται. No way. No way.
Τώρα παιδιά, μια δική μέρα το βίντεο θα ανεβεί. Γιατί δεν παραβαίνουν να το ανεβάσω σήμερα που είναι η ημέρα. Θα ονομαστεί vlog για την Σύνταγμα Μεμονία. Θα έρθω στην περιγραφή τα στοιχεία του βίντεο. Πού είμαι, τι είμαι, πού είναι, τι μέρα είναι. Νομίζω ότι το ξέρετε, σου το έχω ξαναπεί, ότι εδώ πέρα βράδυ μόνο σου δεν πατάς. Είναι πολύ επικίνδυνη η περιοχή. Ναρκωμανείς, άστεγοι, αλκοολικοί, εκδηλωμένοι, τρανς. Τι έλεγα. Δεν εγώ, εδώ μέσα δεν πατάμε τίποτα το βράδυ. Θα είναι πολύ άσχημα. Ακόμα και με το αυτοκίνητο να έρθει, θα στο κλέψουν ή θα στο βανδαλίσουν. Γι' αυτό εδώ πέρα δεν είναι κανένα σπίτι που κατοικείται από ανθρώπους. Είναι όλα επιχειρησιακά κτίρια. Α, είναι και βαριά ένα σπίτι λίγο πιο πάνω. Αλλά εδώ. Α, βγήκαμε ένα μοναστηράκι. Είμαστε παιδιά, αυτό ήταν το παιδιάκι μας. Βέβαια στην Αθήνα και θα Δευτέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μένει με το λόγο που έτσι. Και εμείς το καλό σας το πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Μπορεί παιδιά, που είναι ένα παιδιάκι μας. Στην πανέμορφη Ομόνοια, πλέον έχει γίνει κάτι πολύ αφαιρετικό από την Απρίλ. Αλλά το δηλαδή το θέμα ήταν από την αρχή ωραίο, από την πρώτη μέρα που πήγα, κανένα παράπονο. Με παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Και εμείς με το καλό, θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Οπότε παιδιά, αυτά από μένα τον Άγγελο. Και επανέμω στην Αθήνα η ημέρα καθόλου Δευτέρα. Γεια σας!